Ωρίμασε όμως η εικόνα και αποτυπώθηκε και το αποτέλεσμα, το οποίο δεν είναι καθόλου ευχάριστο για το κυβερνητικό κόμμα, για το κυβερνών κόμμα. Να σας πω λοιπόν ότι ο κύριος Καραμανλής καταρχήν είπε στους υπουργούς του ότι εμείς φταίμε για το αποτέλεσμα. Είπε χαρακτηριστικά δηλαδή ότι θα πρέπει να μην αναζητήσουν τα αίτια της ΣΥΤΑΣ παρά μόνο στον εαυτό τους. Εμείς φταίξαμε, εμείς οφείλουμε να διορθώσουμε ό,τι πικραίνει, είπε ο Πρωθυπουργός. Ο Πρωθυπουργός επίσης έκανε λόγο για συμπεριφορές και παραλήψεις που ενόχλησαν τους πολίτες. Ορισμένοι υπουργοί πίσω από αυτό δεν είδαν παρά τις υποθέσεις του κυρίου Παυλίδη και τις υποθέσεις του Βατοπεδίου, και ήταν φυσικό αυτό. Υπάρχει ένας προάγγελος αποκλεισμού από τα ψηφοδέλτια όλων όσοι ενεπλάκησαν σε γρίζες υποθέσεις, και αυτό νομίζω καθίσταται πλέον εντελώς σαφές. Το άλλο στοιχείο είναι ότι ο κ. Καραμανλής, όπως και στη δήλωσή του αμέσως μετά το αποτέλεσμα των εκλογών, στο 50% που έκανε, μόλις είχε αποτυπωθεί το 50% του αποτελέσματος των εκλογών, μίλησε για το κρατικό μηχανισμό, τον οποίο χαρακτήρισε μεγάλο ασθενή. Ο κ. Καραμανλής ζήτησε από τους υπουργούς να συντομεύσουν τη δουλειά τους, να επισπεύσουν τη δουλειά τους, να έχουν καλύτερες ταχύτητες, να συνεννοούνται με τους εκπροσώπους των κοινωνικών φορέων και των παραγωγικών τάξεων, αλλά και με τα κόμματα, και να παίρνουν προτάσεις. Χαρακτήρισε την οικονομία ως την πιο επίγουσα εθνική υπόθεση, και εκεί αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Αναφέρθηκε δηλαδή στο σχέδιο εξυγίανσης του ΟΤΕ, για το οποίο είπε ότι κοστίζει 2 εκατομμύρια ημερησίως στον Έλληνα πολίτη. Αναφέρθηκε στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και στις οδηγίες που έχει δώσει. Του ΟΤΕ ή του ΟΣΕ? Του ΟΣΕ. Του ΟΣΕ. Αν είπα του ΟΤΕ, έχω κάνει λάθος. Έτσι κι αλλιώς ο ΟΤΕ δεν είναι κρατικής αρμοδιότητας πλέον. Αναφέρθηκε λοιπόν στο πρόγραμμα εξυγίανσης του ΟΣΕ και είπε ότι κοστίζει 2 εκατομμύρια ημερησίως. Αναφέρθηκε στην υπόθεση της πάταξης φοροδιαφυγής, εξαγγέλλοντας διάλογο. Αναφέρθηκε στα κλειστά επαγγέλματα, εξαγγέλλοντας το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων και των υπηρεσιών. Είπε δηλαδή ότι θα προχωρήσει άμεσα η ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την εσωτερική αγορά, χρησιμοποιώντας μάλιστα και το επιχείρημα ότι το αποτέλεσμα αυτής της ενσωμάτωσης μπορεί τελικά να καταφέρει μέχρι και αύξηση στο 2% του ΕΠ. Ο κύριος Καραμανλής τα είπε όλα αυτά μέσα σε μια εικόνα ότι θα συνεχίσει να χειρίζεται ο ίδιος υπεύθυνα την οικονομία. Αυτός ήταν ο βασικός χειρισμός, αυτός ήταν ο βασικός άξονας της τοποθέτησής του. Ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε και στο Πασόκ και είπε ότι οι ευρωεκλογές δεν ήταν δημοψήφισμα. Το είπε αυτό γιατί στήριξε το επιχείρημά του πρώτα απ' όλα στην αποχή, στην πολύ υψηλή αποχή. Είπε ότι ο ένας στους δύο πολίτες που είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικούς καταλόγους δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και είπε επίσης ότι δεν πήγαν να ψηφίσουν και οι πολίτες που επέλεξαν το Πασόκ το 2007. Δεν ψήφισαν στον ίδιο αριθμό οι πολίτες αυτοί. Επίσης το Πασόκ στις ευρωεκλογές του 2009. Χαρακτήρισε ανεύθυνο το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για εκλογές, όπως είπε, πρόωρες εκλογές, όπως είπε ο κ. Καραμανλής. Και έχει ενδιαφέρον, Αντώνη, κάτι τελευταίο, ότι ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε και στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό. Αυτό για το κομμάτι των εκείνων που θεωρούν ότι ο κ. Καραμανλής ενδέχεται να αναζητήσει στήριξη στο Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, εάν και εφόσον ανοίξει η Βουλή με την παρούσα σύνθεση. Είπε λοιπόν ο Πρωθυπουργός, μπορούμε να ανανεώσουμε την πλατιά στήριξή μας από τους πολίτες. Δεν είναι νοητές κομματικές συνεργασίες.